Λοιπόν, γεια σου παιδιά. Εγώ δεν έχω συνδέσει. Παίζουμε NBA 2K18, ακόμα δεν βγήκε. Βασικά, παίζει να βγει και σε εσάς. Για μας είναι 3 μέρες πριν την κυκλοφορία. Σε εμάς είναι 14 τέλος πάντων, κυκλοφορεί 15. Καλησπέρα, παιδιά. Όντως, αύριο βγαίνει. Λοιπόν, θα παίξουμε ένα Μαϊκαρίτ σήμερα. Θα είναι διαφορετικό το βίντεο. Δεν θα κάνουμε ματσάκι. Δεν θα παίξουμε ματσάκι. Ματσάκι έχουμε κάνει πολλά. Είσαι τέλειο γι' αυτό. Είσαι τέλειο, ρε. Λέγε σε ποια ομάδα να πάμε. Διαλέγει εσύ. Διαλέγει και θα σου έρθει μετά. Θες να επιλέξει κάτι χαμηλού. Φίλε, εγώ θα έλεγα να πάμε ένα Lakers να κάνουμε ένα rebuild. Αυτό λέω, να πάμε Lakers να ξεκινήσουμε από κάπου χαμηλά, αλλά σε ομάδα με ιστορία παράλληλα και να διαλύσουμε κόσμο. Η μουσική του NBA είναι Γαλλή. Σε πορώνει πολύ. Ναι. Λοιπόν, εδώ κάπου αρχίζει η ιστορία του Mike Carey του 2K18 που έχει το Neighborhood, που είναι η μεγάλη προσθήκη ουσιαστικά. Εδώ είναι ο παιχταράς μας, ένας άσπρος τύπος που μοιάζει με τον Βαγγέλη. Έχει καλή ιστορία. Ναι, πάντα έχει καλή ιστορία. Το έχει παίξει. Εγώ ναι, με δικό μου παίχτη. Τι είναι αυτός ο ναύτης που χαιρετίζει. Εδώ έχει μουσικάρα. Είναι ο πορτιέρης, ρε. Είναι δούλος να μας ανοίγει την πόρτα. Και λοιπόν, σήμερα θα παίξουμε το prelude ουσιαστικά του 2K. Γιατί τι πρέπει κάνει, να παίξουμε μωρέ, αυτό. Ψεύτης. Όταν λέω prelude, εννοώ αυτό που είχε και στο prelude. Γιατί πριν μπούμε στην κανονική ιστορία, πρέπει να παίξουμε αυτό το κομμάτι. Οπότε τώρα είμαστε στους δρόμους και πάμε να διαλύσουμε. Θα κάνουμε κι άλλο βίντεο για να δείξουμε και τη συνέχεια. Θα δούμε. Μπορεί να μην σας αρέσει. Stay in contact. Λες να μην σας αρέσει, ρε. Λες. Δεν παίζει να μην σας αρέσει το NBA του K18. Φίλε, άκου. Αυτό το Wall of Fame δεν το είδατε. Δεν παίζει να μην αρέσει. Κάτσε, θα το δείξω μετά. Δεν μπορώ να μην χορεύω, ρε. Τα ακουστικά είναι JBL, το οποίο είναι. Όχι, είναι τα ακουστικά που έχω. Γενικά, μπορείς να βάλεις ακουστικά και καλά και είσαι τζάματος. Είσαι λίγο τυπάς, αλλά αν δεν είσαι. Αυτά τα ξέρω όμως, γιατί το παίξει εγώ. Αν είσαι άσπρος δεν πιάνουν όμως, δεν πιάνουν μαγιά. Εννοείται πως τον παίχτη μου τον έχω μαύρο, εννοείται αυτό. Εγώ τον έχω άσπρο γιατί θέλω να παραμένω φλόρος. Φίλε, άμα κάνεις μαύρο παίχτη είσαι καλύτερος, αυτόματα. Λοιπόν, για να δούμε, τι παίχτη να φτιάξουμε λοιπόν στο Βαγγέλη. Σου φτιάξω φίλε έναν. Κάρι θέλω, κάρι. Να σου φτιάξω έναν σκέτο τρίποντα, μην κάνει τίποτα άλλο. Ναι, μόνο τρίποντα θέλω. Ωραία. Τίποτα. Θα έχεις λοιπόν έναν pure 3-point shooter αφού θα έχεις σε Hall of Fame το cut and shoot, το deep range, the die, το limitless range και το corner specialist και σε gold το title scorer. Και φυσικά και άλλα badge τα οποία θα τα πάρεις με την αξία σου. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν πειράζει. Να σε κάνω. Τα πες τόσο γρήγορα. Δεν θα σε κάνω πολύ κοντά, θα σε κάνω ίσα με τον Irving. Τα χέρια θα κάνω μεγάλα γιατί άμα τα έχεις μικρά είσαι βλάκας. Μ' αρέσει που έχει και τους παίχτες από πίσω που έχει real size, ξέρω εγώ. Θα σε κάνω γύρω στα 190, μην είσαι πολύ αδύνατος, είσαι πολύ χοντρός. Μεγάλους ώμους για να δέρνεις. Αριστερό δεξί χέρι μου βάλες ρε. Αριστερόχειρας. Και νούμερο θα σου βάλω το 2 επειδή σ' αρέσει και το ξέρω. Ωραίος, ξέρεις για μένα πράγματα. Καλό αυτό. Τι, από το ναυτικό. Όχι, φίλε, δεν είσαι από κανένα ναυτικό, είσαι από την Ελλάδα. Υπάρχει. Σιγά μην υπάρχει. Κοίτα πόσα έχει, λες να μην υπάρχει, αφού υπάρχει. Πολιτείες είναι, ρε. Αλλά δεν είναι χώρες. Δεν ξέρω, ρε. Αυτός εδώ είναι ένας βλακάκος. Τι είναι αυτή, αυτή είναι τέτοιο. Ναι, και καλά σε ένα τουρνουά Jordan τώρα. Περιμένουν στη σειρά για να γίνουν NBAers κάποτε. Αυτός εδώ από πίσω μας, ο κολο ATM, θέλει να μας δείρει. Όχι, απλά τσαντίστηκε. Λέγε λίγο, έχουμε... ρε. Ρε, μιλάω! Εδώ κάνουν αίτηση για να γίνουν ναι, NBAers. Για άμπαλ τη γειτονιά, ξέρω εγώ. Όχι NBAers. Για να μπουν σε αυτό το τουρνουά. Street Ballers. Και αυτό δεν μα θέλει. Καλά, αυτόν τον λένε ATM. Φτύνει λεφτά, Εδώ το θυμίζουμε ότι είμαστε ο τύπος που έβριζε. Αλλά θα τον σπάσω εγώ. Γιατί, φίλε, να περίμενε σειρά. Να μην έκανε αυλάκα. Οπότε τώρα που θα μου έρθει η επιλογή να γίνω φίλος ή να γίνω ο τύπος που θα τον δείρει. Α, κάνεις και spoiler, ε. Ναι. Τι να σου πω, αγόρι. Ρε φίλε, βαριέμαι, ορίστε, να. Θα γίνω pushback, γιατί θέλω να τον δείρω, δεν θέλω στο δικό να... μου πριλού... να είμαστε στη δικιά μας, στην ίδια ομάδα με τον Φλόροντα. Στο δικό μου story κάνεις εσύ αποφάσεις. Δεν είναι δικό story, είναι του καναλιού story. Μέσω του δικού μου προφίλ. Θα φας καμιά μπουνιά, θα μπεις μέσα στο μικρόφωνο. Όχι, θα μπω με το δικό μου, ρε, να είναι ο παίχτης 98 overall που είμαι εγώ. Έτσι γιατί δεν θα έπαιζα Μαϊκαρίρ, οπότε ας είναι. Για ποιο λόγο. Χωρίς να αμφισβητώ το γεγονός ότι είναι τζάμα. Απλά, το. Ο λόγος που δεν παίζει ο Βαγγέλης είναι ότι άμα παίξει δεν θα ξανα... Δεν θα ξαναδώ το φως της ημέρας και το σκοτάδι της νύχτας. Δείτε εδώ ένα easter egg που έχω βρει. Άμα βγάλει selfie εδώ πέρα με αυτά τα παπούτσια, μετά τα παίρνεις. Ωραία φάτσα. Πάρτα ρε μεγάλε. Αφού σου αρέσαν τόσο που έβγαλε selfie, πάρτα. Δείτε πως βαράει αυτός. Ο Λόντζο.
Εγώ δεν βρίσκω τίποτα περίεργο στον τρόπο που βαράει ο Λόντζο. Ο Μιχάλης βρίσκει. Σοβαρά μιλάς. Ναι. Δες τα χέρια του, ρε. Εντάξει. Θες να βαράσεις. Διαφορετικό στυλ έχει όπως όλοι οι άλλοι. Όχι, δεν είναι. Όλοι οι άλλοι βαράνε φυσιολογικά, δες αυτόν. Ναι, βάρα με το Μάριον να δεις. Δεν τον έχει αυτόν. Γιατί, παραιτήθηκε. Γιατί δεν τον έχει. Τα βαράει έτσι τα τρίποντα. Λοιπόν, θες να βαράς τον Irving. Σε πείραξε ο Λόντζο. Βλέπω πολλά perfect κάνω. Ναι, ρε, με Irving. Κοίτα, ρε, φίλε. Όλα perfect. Αφού είμαι απόλυτος τριποντεράκιας. Ω, αυτό δεν ήταν perfect. Πάμε λοιπόν να παίξουμε τα πρώτα ματσάκια. Θα πάρεις μέρος τώρα. Ναι. Stretch. Τι ονόματα είναι αυτά, ρε. Είναι ψευδόνυμα. Ankle bracelet. Γι' αυτό λέγανε ATM τον άλλον. Εσύ τι λες. Εγώ νόμιζα ότι είναι το όνομά του, ρε. Εσένα λες να σε λένε DJ, μωρέ. Buzzer beater. Θα μπει buzzer beater για την πλάκα. Το χάσε. Εσένα σε λένε DJ, δεν σε νοιάζει. Το λουνού σε νοιάζει. Ρε φίλε, ας με λέγανε DJ. Ξέρω άτομα που το λένε DJ. Σοβαρά. Ναι. Πω, και εγώ το ξέρω. Έχει καινούργια μηχανή κίνησης, πώς το λένε, το 2K. Τα γραφικά είναι ένα τσάκα καλύτερα, όπως κάθε χρόνο. Φέτος είναι ακόμα καλύτερα. Μεγάλη η βελτίωση. Γι' αυτό, φίλε, το 2K για μένα είναι πάντα το νούμερο ένα αθλητικό παιχνίδι. Γιατί από εκεί που είναι τέλειο, βρίσκει κάτι και γίνεται πιο τέλειο. Βλέπεις τώρα ο ATM είναι στους άσπρους, ρε. Ενώ άμα γινόμασταν φίλοι θα ήταν στους μαύρους. Ο παίκτης σου, ρε, απλά σου τάρει τρίποτα, δεν κάνει τίποτα άλλο, να ξέρεις. Δεν πειράζει, αυτό θέλω. Ούτως ή άλλως δεν θα έκανα τίποτα άλλο. Ισχύει, ο Βαγγέλης μόνο έτσι παίζει. Έχετε δίκιο όλα σε αυτά τα προηγούμενα τα βίντεο. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Αυτοί θα παίξουν ξύλο για να τις φάει ο δικός μου κιόλας. Πάμε να τους δίνουμε λοιπόν. Βλέπετε τα γήπεδα, δύο ωραία που είναι εδώ πέρα. Θα βάλω όμως άλλη κάμερα γιατί δεν με βολεύει αυτή, να ξέρετε. Θα βάλω το 2K, έτσι πολύ καλύτερα νομίζω. Δέρντ μου αυτό εδώ, πολλο. Θα βαρέσω ρε, μην αγχώνες. Μην πολύ άμυνα, θέλεις. Πολύ άμυνα, πολύ άμυνα. Άντε για. Τόσο παιχαράς είναι. Και στα ματσάκια έτσι θα τα βάζει. Πιάστον. Ο ATM μας δέρνει εδώ πέρα. Δεν πειράζει, γιατί προηγούμαστε ακόμα. Και θα βάλουμε τώρα και άλλο τρίποντο. Όταν έχει την μπάλα ο Βαγγέλης δεν φοβόμαστε τίποτα. Πώς τον άφησες έτσι ρε. Δεν παράει αυτός ρε, δεν ξέρει. Πήρε το rebound. Πώς να είναι, παίζω τώρα, αλλά δεν ξεπειράζει. Εντάξει, αυτές είναι οι δυνατότητες του παίκτη μου, αυτές θα εκμεταλλευτείς. Λοιπόν, ίσως παίξουμε μόνο αυτό το ματσάκι, γιατί θα βγει υψηλό μεγάλο το βίντεο. Και άμα σας αρέσει, θα συνεχίσουμε να παίξουμε τα υπόλοιπα ματσάκια, να πάμε NBA κτλ. Εντάξει, θα κάνουμε σίγουρα συνέχεια, γιατί αυτό το περιεχόμενο υπήρχε και στο prelude. Πάρτα. Μέσα, ρε φίλε. Πολύ κολοπαίχτη έχει, ρε φίλε. Άμα παίζω με τέτοιο στο My Park, νευριάζω. Θα μπαίνω αντίπαλο, ρε φίλε, στο My Park και θα δει τι έχει να πάθει. Εγώ κάνω Angle Breaker όμω. Το ωραίο ξέρει ποιο είναι. Ότι μπορεί να μπει σε διάφορα modes με το παίχτη που φτιάχνει. Δηλαδή δεν είναι σε ένα mode και τέλο. Ναι, και μπορεί να το βελτιώσει όπω τη θε. Μπορεί να παίξει street και να το βελτιώνει. Μπορεί να πα στο γυμναστήριο να το βελτιώνει. Μπορεί να παίξει NBA να το βελτιώνει. Καλά, η σημαντικότερη προσθήκη που έχει το φετινό NBA και αυτό που διαφημίσανε περισσότερο είναι. Η γειτονιά, το open world κομμάτι. Το free roaming που έχει στη γειτονιά, ναι. Δηλαδή έχει καταστήματα να πα να δει παπούτσια και τέτοια. Τι άλλα έχει. Πα να κουρευτεί, να πα να κάνει τατουάζ, να πα να δει τον. Τον agent σου για να κανονίσετε τις χορηγίες που παίρνεις. Ναι, τέλος πάντων, free roaming με όλη την έννοια της λέξης. Έχει να πας στο 2K zone, νομίζω το λένε. Και κλέβει κιόλας ο παίκτης. Τόσο παιχταράς είναι. Γιατί δεν το βαράει αυτός. Ο άμπαλος. Έχει να πας εκεί πέρα λοιπόν να παίξει στοίχημα, κάτι ματσάκια. Στίχημα. Που γίνονται κανονικά στο NBA. Θα σου δώσει VC, ξέρω εγώ, άμα τα πιάσεις. Ναι, μπορείς να παίξεις εκεί στις μηχανές με τα σουτάκια. Που βαράς εκεί συνεχόμενα. Έχει πάρα πολλά δηλαδή. Είναι πολύ γεμάτο. Όχι. Το παιχνίδι. Και πολύ ποικίλο. Λοιπόν, έλα να το τελειώσω το ματσάκι. Γιατί άντε πολύ θάρρος πήρε ο κολλητή ο Μάκος. Πάει σε κανένα ATM αυτός να βγάλει λεφτά. Ιδία έκανα, αλλά δεν πειράζει. Βάλε την τελευταία φάση. Φίλε, τώρα βλέπεις, δεν με αφήνουνε. Προς πίσω. Δεν έχει ρε, δεν έχει το street. Χωρίς κανόνε. Τον είδα. Παρά το χοντρέ. Και σε πεντάρι. Έλα ρε, χοντρέ. Αφού ήταν πεντάρι, μωρέ. Και τα βάζουν. Φέρε εδώ να κατεβάσω. Σου κλέψε το rebound. Φέρε να κατεβάσω. Ο ίδιος ο συμπαίκτης είναι μέσα. Όχι. Όχι. Στα 21 λίγε. Ναι. Άντε, τελείωνε το παιχνίδι, άντε. Σκάστο το τριπλίδι. Δεν είναι για τέτοια παίκτη. Σκάστο το τριπλίδι. Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο. Βγάλε μας από αυτό το τέλμα. Άλλο ένα τρίποντο και ένα. Βγάλε μας από αυτό το τέλμα. Bitch. Get out of the way. Τι εμάκο, αχριστάκο. Πόσα rebound έχεις μαζέψει, σκουπιδιάρι. Από εδώ. Perfect. It's perfect. Το ξέρα θα μπει It's αυτό. In. Άλλο, yeah. Άλλο ένα ποντάκι. Μη μας κάψεις όμως και βάλεις παραπάνω. Φαντάζει. Στο δίποτο καίγεσαι. Κάνε αυτός. Ου,
Give me the ball. Βάλ το δίποντο τη ζωή σου. Θα βάλω διποντάκι. Το έχει πιστέψει! Θα βάλει δίποντο! Ναι! Και το τελειώνει. Βάλα. Τελειώνει το παιχνίδι ο παιχταρά. 19 πόντου. Κόλλα τώρα, παιχταρά. Λοιπόν, είσαι απίστευτο. Είσαι καλύτερο από τον Pretty Boy Fredo. Καλύτερο είσαι. Κάπου εδώ θα κλείσει αυτό το επεισόδιο και θα δούμε τη συνέχεια λοιπόν. Ναι, βγήκε μόλι το NBA 2K18. Παίξαμε το prelude περιεχόμενο για την ακρίβεια. Δεν πειράζει. Το υπόλοιπο. Σιγά σιγά θα μπούμε και στο κανονικό. Θα το παίξουμε στη συνέχεια. Οπότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Βασικά, περιμένετε να δείτε γι' αυτό. Αυτό είναι λοιπόν ο agent, ο οποίος θα μας βοηθήσει ώστε να πάρουμε συμβόλαιο στο NBA. Μου άρεσε όπως έπαιξες, θες να πάμε στους Lakers. Οπότε εδώ είναι το επόμενο match και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Το αφήνουμε στη μέση. Yeah guys!